Μαζί μας έχουμε τον Δημήτρη Μήτρου να μας πει για τη σημερινή νίκη της ομάδας του απέναντι στην Ένωση Μεσοποταμίας. Δημήτρη, πες μας δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι. Προσωπικά είμαστε δεύτεροι, είμαστε μια καλή ομάδα, προσπαθούμε γι' αυτό. Οι περισσότερες παίκτες είναι από Αθήνα και προσπαθούμε να το χαρούμε. Δεν είμαστε ομάδα ότι δεν ξέρουμε μπάλα, είναι ότι ξέρουν όλα τα παιδιά και προσπαθεί ο καθένας αυτό που μπορεί να παίξουμε. Είδαμε ότι κάποια παιδιά ξεχωρίζουν από την ομάδα σας. Είναι λογικά, είναι από άλλες ομάδες, επειδή φέτος θέμα δουλειάς δεν μπορούν να δουλέψουν σε άλλες ομάδες, γιατί ήρθαμε σε αυτήν την ομάδα να δουλέψουμε όσο μπορούμε και να την πάμε ψηλά όσο μπορούμε. Πες μας για τους Αγίους Αναργύρους, γιατί είναι πρώτη χρονιά φέτος. Ναι, σαν και... ομάδα είναι πρώτη χρονιά, πιστεύω ότι πάει καλά. Έχουμε ένα καλό πρόεδρο που μας βοηθάει και αυτός με τον τρόπο του, με αυτό που μπορεί, και εμείς αυτό που μπορούμε βοηθάμε την ομάδα. Η ομάδα, όπως φαίνεται, θα πάει στα μπαράζ για την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. Λογικά αυτό θα προσπαθούμε και εμείς, και αυτό θέλαμε να πάμε από την αρχή να είμαστε μέσα στη τριάδα ή στη τετράδα. Απλά πιστεύω ότι είμαστε καλοί και πάμε στα δεύτερη. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς.